Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, εκπομπή του All About Aris στο Λίπερο στους 107 και 4, Παρασκευή, τελευταία εκπομπή λοιπόν, για την εβδομάδα που διανύουμε, 19 του Γενάρη. Είμαστε με Γιάννη Ζάτση πίσω από την κονσόλα του ήχου, θα πορευτούμε σήμερα μέχρι και τις 7, με ό,τι κυκλοφορεί και ύπταται στην κυτρινόμαυρη ειδησιογραφία, σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ερασιτέχνη, συλλαλητηριακού ημί. Εδώ θα το ακούσετε μέχρι και τις 7 με πολύ ρεπορτάζ φυσικά, καθώς έχουμε μπροστά μας Σαββατοκύριακο με αγώνες για τις ομάδες. Θα αναλύσουμε και το αγωνιστικό, δηλαδή πώς προετοιμάστηκαν οι ομάδες μπάσκετ και ποδοσφαίρου για τα παιχνίδια που έχουν αύριο. Όλο το ρεπορτάζ, όλα τα νέα εδώ μέχρι και τις 7. Εσείς, αν θέλετε να επικοινωνείτε με την εκπομπή, μπορείτε να το κάνετε φυσικά μέσω μηνυμάτων FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε, το περιεχόμενο δηλαδή του μηνύματός σας και αποστολή στο 54526. Το SMS έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Να τα διευκρινίζουμε και αυτά, για να μην νομίζετε ότι σας κοροϊδεύουμε κιόλας. Λοιπόν, τι έχουμε μπροστά μας? Έχουμε Σάββατο που Άρης παίζει στις 3 ώρα το μεσημέρι αύριο για αλλαγή, αντί για Κυριακή που συνηθίσαμε στις τελευταίες αγωνιστικές. Αύριο θα τον δούμε να παίζει Σάββατο κόντρα στην ομάδα από την Άρτα, την ΑΕ Καραϊσκάκης. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι από αυτά που έχεις κυκλώσει ως υποχρεωτικά για νίκη στο ξεκίνημα της σεζόν. Ένα μάτς το οποίο βρίσκει τον Άρη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, με καλή ψυχολογία και με την διάθεση να κάνει ένα ντεμαράζ ως το τέλος του πρώτου γύρου με τα παιχνίδια που έχει μπροστά του, για να μπορέσει να κατοχυρώσει μια διαφορά ασφαλείας από την τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα, μια διαφορά που αυτή τη στιγμή είναι στους 5 βαθμούς και την τρίτη θέση αυτή την κατέχει ο Όφη στο πρωτάθλημα. Ξεκάθαρος ο στόχος του Άρη, ξεκάθαρος ο στόχος για το αυριανό παιχνίδι. Θα προσέθετα εγώ ότι καλό θα ήταν αύριο η ομάδα, πέρα από την ουσία η οποία είναι το κυρίαρχο, το οποίο θα πρέπει να κυνηγήσει η ομάδα, δηλαδή τους 3 βαθμούς να προσφέρει στο κοινό που θα πάει στο Κλεάνθης Βικελίδης, και λίγο καλύτερο θέαμα από αυτό που είδαμε τις τελευταίες αγωνιστικές, που η ομάδα είχε έτσι κάποια προβληματάκια και κάποια κενά διαστήματα στο παιχνίδι της, να ικανοποιηθούν δηλαδή και οι ποδοσφαιριστές αλλά και ο κόσμος από αυτό που θα δούνε. Πρωτίστως βέβαια η ομάδα να πάρει ακόμη 3 βαθμούς, να συνεχίσει με επιτυχίες, να διευρύνει το σερί που αυτή τη στιγμή είναι 9-2, να κάνει τη 10η νίκη της στο πρωτάθλημα και να συνεχίσει φυσικά να είναι στη θέση του οδηγού. Και η ομάδα μπάσκετ έχει σημαντικό παιχνίδι στις 4.30 ώρα. Παίζει με τον Κολοσσό, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνος και δημιουργεί πολλά προβλήματα όταν έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης, ο οποίος έχει και αυτό το διήμερο λίγο μια, θα έλεγε κανείς, ανακατοσούρα με αυτό που έγινε με τον Βασιλόπουλο, ο οποίος πλέον παίκτης της ΑΕΚ εδώ και λίγη ώρα, ό,τι λέγαμε δηλαδή από χθες, επιβεβαιώθηκε σήμερα. Υπάρχει μια αναταραχή στην ομάδα, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα την επηρεάσει ή όχι. Γενικότερα στην μπασκετική ομάδα τα πράγματα δεν είναι και ιδιαίτερα ευχάριστα. Το μάτς πάντως είναι σημαντικό και είναι το τελευταίο για τον πρώτο γύρο, και καλό θα ήταν η ομάδα του Άρη, πρέπει να κάνει συγκεκριμένες νίκες για να μην έχει θεματάκια, να κάνει μία από αυτές τις νίκες αύριο κόντρα στον Κολοσσό, επαναλαμβάνω, στις 4.30 να φοβηθεί. 3 η ώρα παίζει δηλαδή το ποδόσφαιρο και 4.30 το μπάσκετ. Δεν μας βολεύουν και πολύ οι ώρες. Καθόλου δεν βολεύω. Λοιπόν, κάνω μια πρόταση στην ποδοσφαιρική ομάδα. Τώρα απευθύνομαι. Ναι. Καθαρίστε το μάτς μέχρι το 60, λοιπόν, κύριε, του ποδοσφαίρου. Μάλιστα. Για να δώσετε τη δυνατότητα στον κόσμο να πάει μετά στο Αλεξάνδριο. Είδες τη ροή που τα κανόνισα. Τα κανόνισα. Εγώ που θέλω να δω και όλο το ποδόσφαιρο και όλο το μπάσκετ, γιατί πληρώνω εισιτήριο ή έχω διαρκείας, είμαι χαζός. Δεν είπα ότι είσαι χαζός τώρα. Χαζοί είναι αυτοί που δεν τα αλλάζουν. Δηλαδή, συγγνώμη. Προσπαθώ να βρω μια λύση για όλους σας, παιδιά. Τώρα δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, επειδή είναι 3 και 4.30. Είμαι Αριανός. Έχω πάρει διαρκεία. Θες να δεις όλο το μάτς. Ας είναι το ποδόσφαιρο στο 63-0, για να μπορείς λοιπόν στο 3-0 να πεις άντε να πω και στον μπάσκετ. Χάσω το 4ο γκολ. Θα το δεις μετά στο βίντεο. Άντε, συμβιβάζομαι. Θα έχεις δει τα 3. Εντάξει, άντε καλά. Τι να κάνουμε τώρα, δεις τα 3. Θα βάλει ένα ολότας. Τι σχέση με τον. Ολότας. Και θα βάλει ένα ο. Ποιο θα κάνει να δει. Ο Πλατέλας. Θα βάλει πριν να παίξει, ρε φίλε. Θα βάλει ένα ο Πλατέλας. Και ένα ο Καπνίδης. Και ένα ο Καπνίδης. Από τον πάγκο. Εντάξει. Δεχόμαστε, δεν λέω, αλλά
Καλό θα είναι όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και είναι και τα δύο παιχνίδια μαζί. Κάνε το μισή ώρα μετά. Τι θα γίνει δηλαδή. Σε πει όχι ΕΡΤ. Ναι. Πάντως δεν έχει προβλήματα η ποδοσφαιρική ομάδα. Ολοκλήρωσε την προετοιμασία της σήμερα με την τελευταία προπόνηση χωρίς να έχει κάποιο απρόοπτο. Με την αποστολή φυσικά να ανακοινώνεται ως ήθιστε στα εντός έδρας παιχνίδια από τον Δημήτρη Σπάνο. Λίγη ώρα πριν από την έναρξη αναμνήσεων, δηλαδή είναι το ραντεβού με τους ποδοσφαιριστές στο γήπεδο και εκεί αναρτάται η 18άδα. Θα πάνε όλοι δηλαδή στο γήπεδο όπως γίνεται και εκεί θα πληροφορηθούν ποιοι είναι στη 18άδα και ποιοι θα παρακολουθήσουν το παιχνίδι από τις εξέδρες στην συνέχεια. Κάτι το οποίο γίνεται από το ξεκίνημα της σεζόν, δεν αλλάζει κάτι. Εντάξει, λίγο πολύ, μάλλον κάτι το ξέρουμε ποιες θα είναι οι επιλογές για τον προπονητή του Άρη, ο οποίος, όπως σας λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, προσανατολίζεται σε κάποιες αλλαγές στο βασικό σχήμα, με διπλό σκοπό, αφενός να δώσει κάποιες ανάσες και να ξεκουράσει παίκτες οι οποίοι έχουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής, άρα και μεγαλύτερη επιβάρηση, και να δει κάποια καινούργια πράγματα στο αγωνιστικό πρόσωπο της ομάδας. Έτσι τουλάχιστον το έχει σχεδιάσει, έτσι το έχει στο μυαλό του η τεχνική ηγεσία, και αυτό θέλει να δει με το σχήμα που θα παρατάξει αύριο στο παιχνίδι κόντρα στην ομάδα από την Άρτα, η οποία με βάση την εικόνα της μέχρι στιγμής στη σεζόν είναι μια ομάδα πιο δυνατή στο γήπεδό της, που χάνει αρκετή από τη δυναμική της όταν βγαίνει μακριά από την Άρτα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι επικίνδυνη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θέλει προσοχή, ότι δεν πρέπει να υπάρχει γρήγορος και ο Άρης να μπει σοβαρός από το πρώτο λεπτό για να καθαρίσει το παιχνίδι. Είναι από τα λεγόμενα ύπουλα μάτς, είναι από τα λεγόμενα μάτς που μπορεί να επιδείξει, σημαίνουν αν επιδείξει μια χαλαρότητα θα την πληρώσεις. Και αλήθεια είναι, επειδή ο Άρης μας έχει συνηθίσει τα τελευταία παιχνίδια σε κάποια νεκρά διαστήματα, να μην το δούμε αυτό, να τελειώνουμε, να ξεμπερδεύουμε. Έχει το ρεπό της η ομάδα την άλλη εβδομάδα, παίρνει άλλους 3 βαθμούς χωρίς να παίξει με τον Αχαρναϊκό, και να κάνουμε έτσι ένα ωραίο δεκαήμερο, λίγο πιο ήρεμο και χαλαρό, κερδίζοντας αύριο την ΑΕ Καραϊσκάκης. Μια πιθανή ενδεκάδα για τον προπονητή του Άρη αύριο είναι ο Καντιμίρης στο τέρμα, ο Μπούρμπος δεξιά με το Βαλεριάνου αριστερά, το Δελιζής και το Σόουζα στο κέντρο της άμυνας. Να τα γράψω. Ο Ιντζόγλου στο 6, ο Μπάμπης ο Παυλίδης στο 8, στο 10 ο Λότας, δεξιά ο Πλατέλας, αριστερά ο Ντούνης και ο Διαμαντόπουλος στην κορυφή της επίθεσης. Με πάντοτε να κρατάμε στην άκρη του μυαλού μας το ενδεχόμενο να υπάρχει μια αλλαγή σε μία ενδεχομένως θέση από αυτές που ανέφερα. Που? Για παράδειγμα, μπορεί να παίξει ο Παυλίδης στο 10 και να μην είναι στο αρχικό σχήμα ο Λότας, αν και νομίζω ότι επειδή τον δοκίμαζε όλη την εβδομάδα, λογικά έχει αποφασίσει να το ρίξει στη μάχη αύριο, στο παιχνίδι, και είναι για το συγκεκριμένο μία ευκαιρία, αν μη τι άλλο, όπως ήταν για το Μιλούνοβιτς στην προηγούμενη αγωνιστική. Το ίδιο ισχύει αύριο για τον Άρη Λότα. Ένα παίκτη τον οποίο οι περισσότεροι θα θυμάστε από εκείνο το παιχνίδι με τη Σπάρτη την τελευταία αγωνιστική πέρσι στο πρωτάθλημα, όπου είχε κάνει εκπληκτικό παιχνίδι τηρουμένο των αναλογιών. Πολλοί που δεν τον ήξεραν αναρωτιόντουσαν και ζητούσαν να μάθουν ποιος είναι αυτός. Έκανε μαγικά πράγματα με την μπάλα στα πόδια σε εκείνο το παιχνίδι. Ποτέ δεν του έλειψε η ποιότητα, ήταν πάντοτε το βασικό του χαρακτηριστικό. Ένας παίκτης που είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια και με τα δύο πόδια, και τριπλάρι και πασάρι και σουτάρι καλά. Γενικότερα έχει και πολύ καλή τρίπλα και σε κλειστούς χώρους. Είναι αυτό που χαρακτηρίζω εγώ πολλές φορές, σαν υδραυλικός με την μπάλα στα πόδια. Αλλά μέχρι στιγμής δεν πήρε χρόνο συμμετοχής, περισσότερο για τακτικούς λόγους και για το ότι δεν μπορούσε να αφομοιώσει και να προσαρμοστεί σε αυτά που του ζητούσε ο προπονητής. Αυτή τουλάχιστον ήταν η αιτιολογία. Όχι ότι δηλαδή δεν έχει ποιότητα ή δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής, ίσα-ίσα έχει και με το παραπάνω, θα έλεγα, ο συγκεκριμένος. Να λοιπόν η ευκαιρία αύριο για τον Άρη Λότα, ο οποίος καλείται να αποδείξει στον προπονητή του και σε όλους μας ότι αξίζει να έχει μια θέση στο ρόστερ της ομάδας και αξίζει περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Και θα είναι ευχής έργων να ανταποκριθεί αύριο στο ρόλο του,
για να λύσει και τα χέρια του προπονητή και να τον διευκολύνει σε παιχνίδια, τέτοια αντίστοιχα παιχνίδια όπως το αυριανό, να μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιεί τον Παυλίδη στο 8 και να παίζει με έναν κλασικό αμυντικό μέσο και όχι με δύο σε εντός έδρας παιχνίδια, επαναλαμβάνω, με τέτοιας δυναμικότητας αντιπάλου, δηλαδή με ομάδες που δεν θα σου κάνουν και τόσες πολλές ευκαιρίες, που θέλουν βέβαια προσοχή, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι οι ομάδες οι οποίες πρέπει να τις φοβάσαι τόσο πολύ για να παίζεις με δύο κλασικούς αμυντικούς χάφ όπως γινόταν, δηλαδή τον Ιντζόγλου και τον Μουμίν. Για τον Μουμίν βέβαια είναι και θέμα κούρασης. Είναι ο πιο επιβαρημένος παίκτης. Αυτό παρατηρείται στις προπονήσεις και το είδανε οι άνθρωποι του Άρη και ο γυμναστής και ο προπονητής και αποφάσισαν να τον αφήσουν στον πάγκο αύριο για να τον έχουν πιο φρέσκο πλέον στα επόμενα παιχνίδια. Εσάς που ανησυχείτε, δόξα δεν πήρα ακόμη προπονητή για την συνέχεια του πρωταθλήματος. Διαβάζω ότι ο Ντάγκρα έλυσε το συμβολαιό του από τον Κισαμικό, παίκτη, ο οποίος θυμίζω είχε έρθει το καλοκαίρι στον Άρη. Ήταν μια από τις. Μπορεί να ήταν και η τελευταία κίνηση. Δεν ήταν, προστίκη. Και επειδή δεν θα είχε πολύ χρόνο συμμετοχή, ζήτησε να φύγει. Πήγε στον Κισαμικό, όπου είχε 11 συμμετοχές και πριν από λίγες ώρες έλυσε το συμβολαιό του με την ομάδα της Κρήτης και προφανώς συνεχίσει άλλο την καριέρα του. Ο Βασάλος τι κάνει στο Βικελίδης? Ο Βασάλος στο Βικελίδης. Αυτός από το Survivor, ναι. Είναι αυτός, είναι άλλος, φίλε. Αυτός είναι, αλλά είναι κάτι που του μοιάζει. Δεν ξέρω εγώ. Είμαστε. Ο Ντάγκρας. Που οι Αριανοί λέγανε τι τον αφήνετε να φύγει αυτή την παιχτάρα. Ναι. Μάλιστα. Στο Κισαμικό δεν έπαιζε. Ωραία. Υπάρχει πάντως μια τέτοια μανία, ε. Να μην φεύγει ποτέ κανένας. Να έχουμε καμιά 70 παίκτες στο ρόστερ. Δεν υπάρχει μια τέτοια τάση από τον κόσμο. Δεν θέλει ο κόσμος ποτέ να φεύγει κανένας. Κράτα και αυτόν, πάρ' και εκείνον, πάρ' και τον έναν, πάρ' και τον άλλον. Κράτα και εκείνον. Τι τον διώχνετε τώρα αυτόν. Θα πάει και θα βγάζει μάτια. Και η πλάκα είναι όταν πάει κάπου κάποιος και παίζει καλά. Να το είδατε που σας το λέγαμε. Τέλος πάντων. Αυτά όσον αφορά την προετοιμασία της ομάδας που κύλησε δίχως προβλήματα. Την δεκάδα την οποία πιθανότητα θα δούμε αύριο στις 3 ώρα το μεσημέρι. Ευχόμαστε να δούμε και αρκετό κόσμο στο γήπεδο. Η ομάδα επιστρέφει σε εντός έδρας αναμέτρηση. Πρώτη είναι η ομάδα. Είναι πρώτη. Θέλει να συνεχίσει να είναι πρώτη. Θέλει, όπως σας είπα, αυτός έχει τεθεί ως στόχος, κάτι που υπόθηκε στα αποδυτήρια στις αρχές της εβδομάδας, να διευρύνει το σερί της μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Και εάν το κάνει αυτό, υπάρχει η πεποίθηση ότι θα έχει αυξήσει και την απόσταση από την τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Και επειδή συζητήθηκε αρκετά και έγιναν κάποια group therapy, άμα θέλετε να το πούμε έτσι, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, με αφορμή την, είναι η αλήθεια, μέτρια έως κακή σε ορισμένα διαστήματα εμφάνιση στη Λάρισα, στο Αλκαζάρ, κοντά στον Απόλλωνα Λάρισας, νομίζω ότι και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές θα ήθελαν αύριο να δείξουν και κάποια περισσότερα πράγματα, να το ευχαριστηθούν και οι ίδιοι, θα πω πρώτα, το παιχνίδι και κάποια περισσότερα γκολ ενδεχομένως. Αν και θα πούμε για πολλωστή φορά, η ουσία, παιδιά, οι τρεις βαθμοί να μπαίνουν στο σακούλι και δευτερευόντως να έρχεται και το θέαμα και περισσότερα γκολ για να ευχαριστιέται ο κόσμος. Η δουλειά να γίνει, στο τέλος της χρονιάς η ομάδα να είναι στη Super League και αν μπορέσει να το συνδυάσει σε κάποια παιχνίδια με καλό ποδόσφαιρο, εντάξει, οκ. Μέχρι εκεί όμως νομίζω. Αυτά ως εισαγωγικό σημείωμα, ως πρόλογος στην εκπομπή. Θα κάνουμε το διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε να πούμε και για μπάσκετ. Ο Βασιλόπουλος είναι ήδη στην ΑΕΚ. Θα πούμε όλο το story, ναι. Όλο το story, γενικότερα κάποια θεματάκια και για το μπάσκετ και για το χθεσινό κοπίτο πίτα του ποδοσφαιρικού τίματος. Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, επειδή είναι Παρασκευή και έρχεται μπροστά μας Σαββατοκύριακο, να τοποθετηθείτε κι εσείς για αυτά που περιμένουμε να δούμε. Σε λίγο πάλι μαζί. Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε πάντοτε στην εκπομπή του All About Άρης, στο Λίμπερο στους 107 και 4. Πάμε για λίγο στο μπάσκετ. Εντάξει, η υπόθεση του Βασιλόπουλου. Αρχικά έπεσε σαν σοκ όταν χθες το μεσημεράκι αναρτήθηκε το σχετικό θέμα στο Λαμπαουτάρης. Από εκεί και έπειτα όμως νομίζω πολύ γρήγορα εξελίχθηκαν τα πράγματα. Βέβαια δεν είχαν την εξέλιξη που γράφονταν στην Αθήνα, ότι δηλαδή ο παίκτης έκανε προσφυγή, λέγανε μισή. Άλλοι γράφαν ότι έμεινε ελεύθερος, πήρε την ελευθέρα του, σήμερα υπογράφει στην ΑΕ κτλ. Δεν ήταν έτσι ακριβώς, γιατί
Ναι, μεν ο αθλητής χάρισε όλα τα χρήματα που είχε να παίρνει, περίπου 20.000 ευρώ, 18 νομίζω για την ακρίβεια, και βέβαια και το υπόλοιπο του συμβολέου από εδώ και στο εξής, αλλά έχει και το στόχο του, το στόχος που ήταν να πάει στην ΑΕΚ και όχι απλά να φύγει από τον Άρη. Για να πάει όμως στην ΑΕΚ θα έπρεπε αυτό να γίνει μέχρι σήμερα το απόγευμα. Μέχρι τις 5 η ώρα θα έπρεπε να είχαν τελειώσει όλα τα διαδικαστικά της λύσης του συμβολέου με τον Άρη και της υπογραφής του συμβολέου με την ΑΕΚ. Ο Άρης προσπάθησε να τα εκμεταλλευτεί αυτό και κατάφερε να γλιτώσει από τα πολλά χρέη που έχουν συσσωρευτεί την τελευταία διετία, περίπου 15.000 ευρώ που ήταν χρήματα που όφιλε στην ΑΕΚ από τον περσινό ημιτελικό κυπέλου εδώ στο Νίκ Γκάλης Χολ. Τα χρήματα από τέτοια παιχνίδια μονά πρέπει να ξέρετε ότι ένα σημαντικό ποσοστό πάει στην ΕΚΟ, στην ΕΟΚ. Τι να το πω, δεν μπορώ. Στην ΕΟΚ και από εκεί πέρα μοιράζονται τα υπόλοιπα στις ομάδες. Δεν τα παίρνει δηλαδή τα περισσότερα ο γηπεδούχος ή όλα ο γηπεδούχος. Δεν είναι δηλαδή ο τυχερός ο γηπεδούχος. Στο θέμα των εισπράξεων των εισιτηρίων, αυτά τα χρήματα μοιράζονται στις ομάδες. Ο Άρης λοιπόν χρωστούσε αυτά τα χρήματα, δεν τα έχει δώσει βεβαίως στην ΑΕΚ και ζήτησε για να μην προκαλέσει πρόβλημα στον Βασιλόπουλο, υπό την έννοια ότι ακόμα και αν έκανε προσφυγή σήμερα ο Βασιλόπουλος, σε 3 μήνες θα μείνει ελεύθερος, όχι σήμερα. Ζήτησε από την ΑΕΚ να δώσει αυτά τα χρήματα. Δεν ξέρω το κατά πόσο αυτό το ποσό ανταποκρίνεται στην αξία του παίκτη οτιδήποτε, φυσικά και δεν ανταποκρίνεται. Αλλά εντάξει, προσπάθησε ο Άρης να βγάλει και κάτι από την απώλεια του αθλητή. Βέβαια, σε άλλες εποχές η προσέγγιση ενός παίκτη του Άρη από την ΑΕΚ, γιατί η προσέγγιση προφανώς και έγινε, χωρίς να το ξέρει ο Άρης, έτσι, θα συναντούσε τελείως διαφορετική απάντηση. Αλλά όταν έχεις φτάσει στο σημείο να είσαι τόσο αδύναμος στο οικονομικό κομμάτι, αν έχεσαι και τέτοιες καταστάσεις και προσπαθείς να επωφεληθείς κιόλας. Ο Άρης λοιπόν γλίτωσε κάποια χρήματα, καμιά τριαντάρα, συν το συμβόλαιο το υπόλοιπο του Βασιλόπουλου, αλλά αποδυναμώνεται εμφανέστατα αγωνιστικά, άσχετα βέβαια από το γεγονός ότι ο Ντουβιέ ήρθε στην Θεσσαλονίκη και τον Άρη, εγώ έχω την αίσθηση, για να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό. Βλέποντας ένα τεσάρι να έρχεται, πολλοί αναρωτηθήκαμε γιατί παίρνει τεσάρι και δεν παίρνει σε κάποια άλλη θέση που πονάει η ομάδα, με δεδομένο ότι υπάρχει ο Βασιλόπουλος, υπάρχει ο Τσαϊρέλης, υπάρχουν παίκτες, είτε και ο Προύιτ, ήρθε και ο Μάρας, υπάρχει ο Χριστίδης. Γιατί λοιπόν πάμε σε μια τέτοια διαδικασία και παίρνουμε ένα τεσάρι ακόμα? Και η απάντηση δόθηκε 4-5 μέρες μετά, γιατί πάρα πολύ απλά η ΚΑΕ σκόπευε και στόχευε στο να αφήσει τον Βασιλόπουλο να φύγει. Ναι, πολύ κόσμο μπορεί να συνιστούσε έκπληξη. Φαντάζομαι στο εσωτερικό της ΚΑΕ ήταν γνωστό εδώ και αρκετές μέρες όμως ότι υπάρχει θέμα με τον Βασιλόπουλο και γι' αυτό είχαν προνοήσει για να φέρουν έναν καλαθοσφαιριστή στην συγκεκριμένη θέση για να αντικαταστήσουν τον Βασιλόπουλο. Τώρα, το αν θα έρθει κι άλλος παίκτης ή αν θα προκύψει ενίσχυση, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Και σας θυμίζω το εξής. Πριν έρθει ο Ντουβιέ, το ρεπορτάζ έλεγε ξεκάθαρα δεν θα έρθει άλλος παίκτης. Δηλαδή πήρε τον Προύιτ και τον Μάρας, ναι, και τελείωσες. Ξαφνικά έρχεται ο Ντουβιέ. Εγώ λέω ότι η μόνη περίπτωση να έρθει και άλλος παίκτης θα είναι να υπάρξει κάτι παρόμοιο με αυτό που έγινε με τον Βασιλόπουλο. Θέμα Αθηναίου δεν υπάρχει σε καμία των περιπτώσεων, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Και ο Αθηναίος, σε αντίθεση με πολλούς άλλους αθλητές, είναι σε ένα ποσοστό 70-80% εξασφαλισμένος, γιατί αυτό το ποσό του συμβολέου του, το 80% δηλαδή περίπου, έχει καλυφθεί με χωρίσεις τηλεοπτικών. Άρα όποτε έρχεται η μέρα να πληρωθεί, είναι Μάρτιος, είναι Απρίλιος, είναι Ιανουάριος, είναι Φεβρουάριος, λαμβάνει τα χρήματά του από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Και βέβαια αυτά τα τηλεοπτικά δικαιώματα, αντιλαμβάνεται ο καθένας, δεν μπορεί να τα πάει να τα πάρει και κάποιος άλλος.
Γιατί τα τηλεοπτικά δικαιώματα παίρνονται με σειρά προτεραιότητα. Ποιο έκανε πρώτο την αίτηση? Ο κύριο Αθηναίο. Πολύ ωραία. Πότε είναι η αίτησή του? Είναι το Σεπτέμβριο του 2017. Πάρα πολύ ωραία. Πότε πήγε ο Γιάνκοβιτ που κέρδισε την προσφυγή? Τον Οκτώβριο. Α, ο κύριο Αθηναίο θα πάρει πρώτα. Μετά θα πάρει ο κύριο Γιάνκοβιτ. Για τον κύριο Σίμτσακ περισσεύουν? Όχι, δεν περισσεύουν. Δεν παίρνει ο κύριο Σίμτσακ. Έτσι γίνεται η όλη φάση. Και γι' αυτό ακριβώ το λόγο τα τηλεοπτικά είναι η μόνη σίγουρη διασφάλιση. Και βέβαια. Στο ποδόσφαιρο, αν υπήρχαν τηλεοπτικά, δεν θα συζητούσαμε τώρα για 42 χιλιάρικα του Τάτου και 35 του Ήλιτς και ένα ποσό που στο σύνολό του τα 170 χιλιάρικα είναι αστείο για μια επαγγελματική ομάδα όπως ο Άρης. Αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να ρυθμίζεις οφειλές και όλα τα υπόλοιπα. Θα έκανες μια ωραιότατη εκχώρηση των τηλεοπτικών σου και θα είχε τελειώσει το θέμα. Mm-hmm. Όταν έρχονταν οι δόσεις, θα έπαιρναν τα λεφτά τους και δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως ζήτημα και θέμα. Και αυτό είναι και η διαφορά στη Super League. Ένας κύριος ήρθε, Τζόνι. Από εκεί και πέρα, οι ενστάσεις υπάρχουν για τον τρόπο λειτουργίας της ΚΑΕ. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το ότι έχει μείνει μόνος του ο Μάνος Λάσκαρης εδώ, επίσης το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ότι πρέπει να δοθούν άμεσα λύσεις, επίσης το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Από εκεί έπειτα, αν δεν αλλάξει ο ίδιος ο μεγαλομέτοχος στάση, είτε βάζοντας χρήματα, διοικώντας τέλος πάντων, γιατί δεν διοικεί ο Νίκος Λάσκαρης αυτή τη στιγμή, είτε να παραχωρήσει το management, είτε να παραχωρήσει την διοίκηση, είτε τέλος πάντων να γίνει κάτι, τότε με μαθηματική ακρίβεια η ομάδα οδεύει στην διάλυση. Γιατί φέτος δεν θα έχει πρόβλημα, θα τελειώσει τη χρονιά, θα βγει 8η, 9η, 10η, κάτι θα βγει τέλος πάντων, αλλά θα φτάσουμε σε ένα σημείο το καλοκαίρι να ψαχνόμαστε για άδειες, για επιτροπές σωτηρίας, για εγγυητικές, για διάφορες τέτοιες καταστάσεις. Ναι, υπ' αυτές τις συνθήκες τις σημερινές, άδεια του χρόνου δεν παίρνεις. Είναι βέβαιο αυτό. Και δεν θα μπορείς να φέρεις και παίκτες απ' έξω λόγω του μπαν, το οποίο θα ισχύσει, φαντάζομαι, λίαν συντόμως. Δηλαδή πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε μια λύση, να δοθεί μια λύση από τους άμεσα εμπλεκόμενους και αυτός ο οποίος πρώτος και καλύτερος θα πρέπει να τη δρομολογήσει είναι ο ίδιος ο Νίκος Λάσκαρης, ο οποίος είναι ανακόλουθος σε όλα αυτά που έχει δηλώσει. Τις τελευταίες 2-3 φορές, τους τελευταίους 5 μήνες τοποθετήθηκε. Τίποτα από όλα όσα έχει πει δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Οπότε, επειδή είναι μεγαλομέτοχος, θα πρέπει ο ίδιος να δρομολογήσει τις διαδικασίες για να διευκολύνει την επόμενη μέρα στον Άρη, εφόσον δεν μπορεί, από ό,τι φαίνεται, ο ίδιος να σηκώσει το καράβι. Να μην φτάσουμε δηλαδή προαπρόπτου, να μην φτάσουμε σε μια κατάσταση που δεν θα έχει επιστροφή τότε, γιατί οδεύουμε ντουγρού για το παγόβουνο που λέμε αυτή τη στιγμή. Μπας και μπορέσουμε και στρίψουμε το τιμόνι έστω τελευταία στιγμή και το ξύσουμε ενδεχομένως το παόβουνο και δεν πέσουμε κατευθείαν πάνω του. Έτσι είναι η κατάσταση, όσο δραματική και αν ακούγεται. Δεν υπερβάλλουμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Τα νούμερα είναι συγκεκριμένα. Τα ξέρουν λίγο πολύ όλοι όσοι εμπλέκονται στην ΚΑΕ Άρης. Τι παρέλαβε δηλαδή ο Νίκος Λάσκαρης και πόσα είναι πλέον το άνοιγμα της καλαθοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Και αυτό που περιμένει νομίζω ο περισσότερος κόσμος είναι να τοποθετηθεί, εγώ θα πω για μία και τελευταία φορά, ο Νίκος Λάσκαρης, αλλά αυτά που θα πει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, να είναι ειλικρινοί και να δρομολογήσουν εξελίξεις και όχι να ακουστούν αυτά που ακούστηκαν τους τελευταίους μήνες και τα οποία ουσιαστικά ήταν για λαϊκή κατανάλωση και για να κερδίσει χρόνο. Ας σεβαστεί ότι κρατάει την τύχη μιας πολύ μεγάλης ομάδας και ειδικά για το μπάσκετ μιλάμε για ένα τοτέμ στο ελληνικό μπάσκετ όταν μιλάμε για τον Άρη και να βοηθήσει να πάμε στην επόμενη μέρα. Εγώ αυτό πιστεύω. Αν δεν μπορεί, που φαίνεται ότι δεν μπορεί ο ίδιος, με όλη την καλή διάθεση, δεν έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο, εάν δεν μπορεί να συνεχίσει, ας δρομολογήσει τις εξελίξεις. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα. Με λίγα χρήματα, με μεγάλη προσπάθεια, με συσπήρωση, με κάτι να γίνει. Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, και ο κόσμος του Άρη είναι λίγο διχασμένος, είναι λίγο προβληματισμένος, λίγο μπερδεμένος, είναι λίγο αειδιασμένος, είναι λίγο απ' όλα.
με αυτό που ισχύει στην, στην ΚΑΕ. Δεν ξέρει ακριβώς τι να πιστέψει δηλαδή τώρα. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχει να τοποθετηθεί, έχει να ακούσει εσύ κάτι νεότερο από το Λάσκαρη. Από τη μέρα που βγήκε τον ανακριτή. Ναι, πόσο έχει περάσει, πέρασε. 1,5 μήνα. Δηλαδή, εδώ και 1,5 μήνα τι γίνεται, πού είναι, πού βρίσκεται. Στην Αθήνα, στο διαμέρισμα του. Και τι κάνει. Κάθε στο διαμέρισμα του. Ψάχνει τα 200 χιλιάρικα για να πληρώσει την εγγύηση. Τα έχει. Θα τα έχει. Προφανώς θα τα έχει. Αφού δεν είπε ότι έχει πολλαπλάσια περιουσία των 60 εκατομμυρίων. Δεν είχε πει. Ναι. Άρα. Φαντάζομαι ότι αυτά τα χρήματα δεν είναι δεσμευμένα γιατί είναι για το δημόσιο. Δηλαδή δεσμεύεται η περιουσία μου. Έτσι, με λόγω των ασφαλιστικών μέτρων που έχει καταθέσει ο Σουμπούτινης, Λουμπούτινης, πώς τον λένε αυτόνα. Ναι. Άρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Να πληρώσω, να κάνω, να ράνω. Να πληρώσω όμως την εγγύησή μου για να μην πω φυλακή για την υπόθεση. Δεν μπορώ να την πληρώσω. Φαντάζομαι ότι αυτά τα 200 από τα πολλαπλάσια χρήματα των 60 εκατομμυρίων που έχω μπορώ να τα δώσω. Άλλωστε δεν χρειάζεται να τα δώσω. Πρέπει να δώσω μια εγγυητική επιστολή. Τα χρήματα αυτά να ξέρει ο κόσμος. Δεν θα πάει ο Λάσκαρης με μια μαύρη σακούλα εκεί στο αστυνομικό τμήμα. Γεια σας, καλησπέρα. Έφερα την εγγύηση μου, πάρτε 200 χιλιάρικα. Θα πάει μια ωραιότατη επιστολή από την τράπεζα ΤΑΒΕ, η οποία θα λέει ότι ο κύριος Νικόλαος Λάσκαρης κτλ. Καταθέτει αυτή τη στιγμή 200.000 ευρώ ως εγγύηση. Δεσμεύονται αυτά τα χρήματα στην τράπεζα ΤΑΒΕ, τράπεζα Τσαλτίδοφ Μπανκ. Έτσι. Που είναι αποδεκτή από το ελληνικό δημόσιο και αν παραβεί τους όρους τους οποίους έχει θέσει ο ανακριτής, τα 200 χιλιάρικα θα περιέλθουν στο ελληνικό δημόσιο. Άρα, εκεί βέβαια δεν έχει ούτε επειδή ο Σαββόπουλος ή ο Τσαλτίδης ή οποιοδήποτε άλλο δημοσιογράφος μου είπαν άσκησαν κριτική, είχαμε κακό φεγγάρι ή οτιδήποτε άλλο, δεν ήρθαν οι χορηγοί, ούτε διάφορα τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι τζάμπα μιλάμε για το συγκεκριμένο θέμα. Τα έχουμε σημειώσει πάρα πολλές φορές, ακόμα και όταν γινόμασταν κακοί. Είναι κουραστικό να τα λέμε και όλα αυτά. Είναι τώρα. Και κουραστικό, όπως το λες. Και κουραστικό είναι και δεν είναι και καθόλου ευχάριστο. Ας κοιτάξει ο κόσμος όπως μπορεί να βρεθεί δίπλα στην ομάδα αύριο στο γήπεδο. Όποιο ευρώ πηγαίνει στην ομάδα είναι θετικό. Γιατί αποπληρώνεται και κάτι. Πληρώνεται και κάτι. Μακάρι να πάνε όλα καλά, που δεν το βλέπω, αλλά τέλος πάντων μακάρι να γίνει κάτι. Μακάρι να υπάρχει κάτι το οποίο, επειδή ακριβώς περιμένει αυτό το κάτι ο Λάσκαρης, έχει όλη αυτή τη συμπεριφορά, όλο αυτό το χρονικό διάστημα και σέρνεται έτσι η ομάδα. Απλά, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Εφόσον δεν μπορείς, έτσι, αποδεδειγμένα, είναι τελείως παράλογο να συνεχίζεις να κρατάς δέσμια την ομάδα. Πλέον δεν έχει περάσει ο ανακριτής. Οι τελευταίοι υποστηριχτές που είχαν μείνει μας έλεγαν να περάσει ο ανακριτής και θα δείτε μετά την άλλη εβδομάδα. Τώρα εξαφανίστηκαν και αυτοί. Κάτι να μην τους χαρακτηρίσω που δεν είναι στη Θεσσαλονίκη φυσικά. Βρίζαν στα Facebook ή οτιδήποτε άλλο και λέγαν θα δείτε, θα κάνετε, θα ράνετε. Και τώρα έχουν εξαφανιστεί φυσικά όλοι αυτοί. Οι μπιφτεκάδες τη γυρίσανε. Αυτό με τον μπιφτέκι, φίλε, πολύ ωραίο. Που σένα το κλέψα, το άκουγα που το έλεγες πριν. Ωραίο, το γυρίσα το μπιφτέκι. Πρέπει να το γυρίσα τη μια μεριά, πρέπει να το γυρίσα την άλλη μετά το μπιφτέκι. Πολύ ωραίο το μπιφτέκι. Τη γυρίσανε τώρα τη δουλειά. Τέλος πάντων. Το ζήτημα όμως δεν είναι τώρα να χτυπήσουμε το Λάσκαρη ή οτιδήποτε άλλο. Το ζήτημα είναι να βρεθεί λύση. Το να κατηγορήσεις τώρα το Λάσκαρη ή να πεις τώρα ότι δεν τα κάνει καλά ο Λάσκαρης είναι το μόνο εύκολο. Όλοι το λένε πλέον. Το θέμα είναι πώς θα οδηγήσουμε τον κάθε Λάσκαρη, τον κάθε Λάσκαρη, στο να πάρει μια απόφαση τέτοια, γιατί καλός ή κακός είναι ο μεγαλομέτωχος, ώστε η ομάδα να βγει από το αδιέξοδο. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι που έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Τίποτα άλλο. Να βρούμε μια λύση έχει σημασία. Τώρα να μου βγαίνετε τώρα και να μου κατηγορείτε τον Λάσκαρη, δεν είναι καμία ουσία. Και τον κάθε Λάσκαρη. Το ζήτημα είναι να πείσουμε τον Νίκο Λάσκαρη που είναι ο μεγαλομέτωχος, να δοθεί μια λύση. Αλλά για να δοθεί και η λύση, για να κάνουμε μια έτσι σύνδεση με αυτά που λέγαμε χθες, θα πρέπει να υπάρχει. Θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο οποίος θα κληθεί να δώσει τη λύση. Εγώ περιμένω αυτό το περίφημο διοικητικό συμβούλιο. Θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει είτε την απαρχή μιας λύσης, αλλά να καθίσουν να μιλήσουν. Να έρθει ο Αρβανίτης, να έρθει ο οποιοσδήποτε άλλος
παράγοντας πρώην άλλης ομάδας από την επαρχία, Αριανός, που μπλέχτηκε κάποια στιγμή, μάλωσε με τον Αλβανίδη και έφυγε και τώρα θέλει να ξαναμπλεχτεί. Αλλά παιδιά, είναι να κάνουμε τζάμπα διαφήμιση, καλύτερα να μην την κάνουμε. Απλά να λέμε ενδιαφέρομαι, ή σαν τους άλλους τους επιχειρηματίες που τα βάζανε από 100 χιλιάρικα, αλλά μετά δεν θα τα βάλουμε. Ή τον άλλον τον επενδυτή που θα ερχόταν, αλλά τελικά δεν ήρθε. Γιατί όλα αυτά είναι που εκμεταλλεύεται ο Λάσκαρης. Και λέει, δεν κανένας. Δεν είχε έρθει κανένας σε μένα να ζητήσει την ομάδα. Με αν και οι προϋποθέσεις και εφόσον και αν. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Να καθίστε κάτω, να βρεθεί μια λύση ή. Η ομάδα πάει με μαθηματική ακρίβεια στη διάλυση. Δεν θα έρθει τώρα, θα έρθει το καλοκαίρι όμως. Και δεν θα μπορεί τότε κανένας να επεξεργαστεί λύσεις. Γιατί τουλάχιστον όταν η ομάδα βρέθηκε σε παρόμοια κατάσταση πριν από κάποια χρόνια, ο Αρβανίτης παρουσιάστηκε με ένα συγκεκριμένο πλάνο. Της εξυγίανσης αρχικά, του να μπει η ομάδα στο 99 στη συνέχεια και όλα τα υπόλοιπα. Εμείς τώρα εδώ πάμε στα βράχια κατευθείαν. Εμείς θα πάμε στο διάλειμμα, αφού διαβάσουμε το μήνυμα του 779, ο οποίος λέει: στο μπάσκετ είναι άρρωστη η ατμόσφαιρα γενικά. Καλύτερα ας νικήσει ο Κόρυβος τα Τρίκαλα. Στο ποδόσφαιρο ο Λουκίνας θέλει πολύ προσοχή. Σε παιχνίδι must win. Εντάξει, έχει μια ευχέρεια στο σκοράρισμα ο συγκεκριμένος. Νομίζω ότι έχει γίνει το σκάουτινγκ. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Προσοχή θέλει απλά το ματς. Πολύ προσοχή, συγκέντρωση. Και πιστεύω ότι εύκολα δύσκολα θα έρθουν ακόμη 3 βαθμοί. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λέω και με τις δικές σας γραμμές σιγά σιγά. Ανοίγουμε γραμμές στο 2310287 και 38. Θα πάρετε και να καλέσετε και να σας βγάλει ο κύριος Καβαδίας που πήρε τη θέση του κυρίου Ζάτση. Έγινε η αλλαγή, η χρυσή αλλαγή. Έγινε και θα μπορέσετε να βγείτε στον αέρα εφόσον βέβαια το επιθυμείτε. Να σχολιάσουμε τα του μπάσκετ, να σχολιάσουμε τα του ποδοσφαίρου. Να σχολιάσουμε τι γίνεται μία μέρα πριν την αγωνιστική δράση του Σαββάτου. Να σχολιάσουμε τα του συλλαλητηρίου που είναι την Κυριακή εδώ στην Θεσσαλονίκη στις 2 είναι το συλλαλητήριο. Και υπάρχει και ανακοίνωση μετά την ΠΑΕ και από την ΚΑΕ. ΠΑΕ, ΚΑΕ, ραστέχνης όλοι έχουν βγάλει. Και η ΚΑΕ έβγαλε σήμερα πριν από λίγο σε σχέση με την Μακεδονία και την στήριξη, συμπαράσταση που παρέχει και ο Άρης συλλογικά πλέον σε αυτή την κίνηση για το συλλαλητήριο της Κυριακής που δεν έχει περιέργως κανέναν φορέα να το διοργανώνει. No. Είναι από τις λίγες φορές που συμβαίνει αυτό. Συνήθως το οικειοποιούνται κάποιοι αυτό, αλλά για εθνικό ζήτημα να μην υπάρχει από κόμμα, να μην υπάρχει από εκκλησία, να μην υπάρχει από πολιτεία, να μην υπάρχει από το Δήμο, να μην υπάρχει από την περιφέρεια, να μην υπάρχει κανένας από όλους αυτούς, είναι λίγο περίεργο. Βέβαια. Αυτό δείχνει ότι δεν θα υπάρχει και η οργανωμένη μετακίνηση. Έχει απαγορευτεί και αυτή. από τον Βασιλιάδη, όχι. Δεν υπάρχει οργανωμένη μετακίνηση για να πάω στο συλλαλητήριο. Δεν υπάρχει όμως οργανωμένη κάποια έτσι, κίνηση από κάποιους. Ο απλός Κοσμάκης θα βγει. Και αυτό βέβαια είναι και το πιο καλό από όλες τις περιπτώσεις. Χωρίς στοχεύσεις, χωρίς οτιδήποτε άλλο, χωρίς κάτι να κρύβεται από πίσω. Θα βγει ο κόσμος να φωνάξει ότι η Μακεδονία είναι ελληνική και νομίζω, εντάξει, εμείς το ξέρουμε και η ιστορία το ξέρει επίσης και ο ιστορικός είτε είναι Σλάβος, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Τούρκος, είτε είναι Γερμανός, επίσης το γνωρίζει. Το ζήτημα είναι τι γράφει και τι λέει ο καθένας ανάλογα με τα συμφέροντά του. Για πες μας λίγο. 1-14 είναι. Πόσο έπεσε? Ο Άσος του Άρη. Από 1-15 πήγαμε 1-14. Από 1-15 πήγαμε 1-14. Μάλιστα. Και τι δίνουν ο... Στο 6 το Χ και στο 22 το διπλό. 22 ανέβηκε πολύ το διπλό. Φίλοι, ήταν στο 19,5. Ναι. Συνημερώνω, ξέρεις, το πρωί που τα είδα εγώ. Δόξα δράμας Απόλλων Λάρισα στον Άσο τον δίνει 1-40. Στο Όφι Απόλλων Πόντου 1-50 είναι η νίκη του Όφι. 3-70. 1-65 ήταν. 3-70. Το Χ και 6,75 το διπλό. Συνημερώνω ότι ο Καλάτζος θα πάρει Χ. Στο Πανσεραϊκός Τρίκαλα 1,70 δίνει το διπλό των Τρικάλων. Ναι. Και ποιο άλλο μάτς? Ο Άσος του Πανσεραϊκού και το Χ. Ο Άσος δίνει 4,85 και το Χ 3,35. Ξέρεις, ανεξάρτητα το αν είναι καλές οι αποδόσεις όσον αφορά το ένα διπλό ή έναν Άσο, πρέπει πάντα να κοιτάμε και το τι δίνει το διπλό ή το Χ. Δηλαδή τώρα στον Άρη. Το 1-14 με το 22 δείχνει το πόσο ξεκάθαρο φαβορεί είναι ο Άρης.
Στα τρίκαλα βλέπεις, δίνει με ένα 70 που είναι ένα χαμηλό ποσοστό για, για εκτός έδρας παιχνίδι, έτσι. Ναι. Αλλά το Χ και ο Άσος δεν είναι σε εξωφρενικά νούμερα. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, ποιο παιχνίδι ήταν να δεις, πάλι ήταν έτσι ένα διπλό. Δεν θυμάμαι ποιο μάτς ήταν. Όχι του Όφη, όχι των Τρικάλων. Της Παναχαϊκής. Έδινε ένα 50 στην Παναχαϊκή, αλλά τον Άσο του Καραϊσκάκη τον έδινε 15. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι, παιδιά, εδώ ο Μπουκ, ναι μεν δίνει φαβορή, αλλά υποψιάζεται ότι μπορεί να γίνει και η γκέλα σε τέτοια μάτς, σαν το Πανσεραϊκός. Τα δύο Τρικάλων πιο ισορροπημένα στοιχηματικά τουλάχιστον παιχνίδια στο κουπόνι βλέπω εδώ είναι το Πανεγέλιος Κισαμικός, ναι, το οποίο είναι 2,65 ο Άσος, 2,95 το Χ, 2,65 το διπλό, και το Βέρι Αργοτέλης, το οποίο είναι 2,35 ο Άσος, 3,20 το Χ και 2,85 το διπλό. Είναι τα δύο πιο ισορροπημένα στοιχηματικά παιχνίδια στο, από αυτά του κουπονιού της Football League. Θα παίζα Βέρι Αργοτέλης διπλό φιλικό με 2,85. Και άμα δεν κέρδισε και κύριε συγκόνια, θα σε διώχνα μετά. Όπω τι είναι. Μαύρησες. Είναι από τα καλά παιχνίδια πάντως αυτό. Ναι. Δεν είναι εμπορικό, αλλά είναι καλό παιχνίδι. Έχει ενδιαφέρον αυτό το Βέρι Αργοτέλης. Και το Όφι φυσικά εννοείται. Το δείχνει άλλο μας. Το Όφι Απόλλων Πόντου δείχνει την Κυριακή. Φαντάζομαι πως ναι. Ωραίο μάτι είναι αυτό, το δούμε. Δεν θα έχω καλαϊτζίδι όμως πάλι, ρε φίλε. Τι γίνεται. Δηλαδή, εγώ βλέπω τα μάτια του Απόλλωνα για να βλέπω καλαϊτζίδια. Αντιδράσει αυτά, χουλιαμά. Παίρνω σαν φιστίκα αυτά, τέτοια ουισκάκι να δούμε αντιδράσει, να γουστάρουμε και δεν τον έχουμε. Τι γίνεται. Μπορεί να μην τον έχει και μέχρι το τέλο, έτσι πώ πάει. Ανοίγω λοιπόν τι γραμμέ για να μα πείτε εσεί τι γίνεται στο 2310-287 και 3 οκτάρια. Πάμε στο πρώτο φίλο για σήμερα, παρακαλώ. Ναι. Έλα, Παύλο. Αναλύσατε ρε, για το στοίχημα. Αναλύσαμε, ναι. Ε? Ναι. Πάνω από 3 λεπτά ανάλυση κάναμε. Ναι, άκουγα να με λέω, άντε να δούμε μέχρι πότε. Τέλος πάντων, λοιπόν, για το ποδόσφαιρο. Ναι, λίγο πιο δυνατά αν θέλεις, μιλά, λίγο πιο δυνατά. Δεν ακούγομαι, ρε. Είναι λίγο η γραμμούλα σου, λίγο περίεργη σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Τώρα. Τώρα καλύτερα είσαι, ναι. Τώρα είμαι καλύτερα. Όπως έχουμε δει πάρα πολλές φορές, προσοχή, σοβαρότητα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει και ποτέ δεν είπα να παίξουν σαν Μπαρσελόνα. Εγώ θέλω ασφάλεια και σιγουριά, γιατί όπως είπα για την προηγούμενη φορά, πραγματικά λοιπόν με την εμφάνιση στη Λάρισα θορυβήθηκα, ναι, περισσότερο με τη φυσική κατάσταση της ομάδας, όταν δεν είδα τα τρεξίματα που είχε λοιπόν η ομάδα, το πάθος, το φανατισμό όταν ξεκίνησε. Δεν με ενδιαφέρει τι ποδόσφαιρο θα παίξει. Όπως είπατε, οι τρεις πόντοι, για μένα οι γκέλες της ομάδος έγιναν. Οι δύο ισοπαλίες που αν είχαμε τους 4 βαθμούς αναλογιστήκατε ότι τώρα θα είχαμε σχεδόν καθαρίσει. Ναι, θα ήσουν 7 βαθμούς λοιπόν από την Παναχαϊκή, 9 από τον Όφη και 12 από τα Τρίκαλα. Περίπου το 90% της εμείς τελετής θα είχε πάρει τέλος. Από τον Όφη θα ήσουν πιο πολλά. 10. Δεν άκουσα. Από τον Όφη θα ήσουν 10 γιατί δεν θα έχει και αυτός τον έναν. Εν πάση περιπτώσει. Βεβαίως. Και λέμε δηλαδή ότι θα ήσουν πολύ πιο άνετα. Ναι. Εντάξει. Απ' την άλλη, να σου πω και κάτι. Απ' την άλλη όμως, αν ξεκινούσε το πρωτάθλημα και μας λέγανε πάρτε 9 νίκες και 2 ισοπαλίες στην 11η αγωνιστική. Άστο, Χρήστα, θα το παίρναμε. Θα λέγαμε οκ. Okay. Άφησε με. Θα μπορούσα να πω και αυτό. Ο Άρης είμαστε. Καλά, επιτέλους, δεν διαφωνώ. Ναι, είμαστε ο Άρης, εσύ Παύλο. Δεν μικραίνουμε την ομάδα. Δεν τη μικραίνουμε εμείς. Άλλοι τη μικραίνανε. Γιατί έγραψες, ας πούμε, στο site. Μάλιστα. Θα το πω αυτό. Παρακαλώ, τι θες πες. Και είναι πολύ σωστό. Καλέσαν Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ατόμητο ο Βασιλιάδης. Ναι. Και το σημείωσες πολύ σωστά. Ο Άρης που ήταν, ρε. Η δικαιολογία τους ήταν ότι κάλεσαν τη Super League της ομάδες. Και Super League, ας πούμε, και πράσινα άλογα. Επειδή εγώ επικοινώνησα. Την ΑΕΚ πέρσι ή όχι πέρσι, πρόπερσι που την καλούσανε, ήταν λοιπόν, ας πούμε, στη Super League. Συμφωνούμε και γι' αυτό το γράψαμε. Αλλά θα σου πω κάτι ακόμα, ότι επειδή επικοινώνησα με κάποιον από το Υπουργείο, εδώ στη Θεσσαλονίκη,
μας είπε ότι με το καλό, εφόσον ανέβει ο Άρης, φυσικά και θα είναι στις αντίστοιχες... Άσε με το καλό, βρε, άσε αυτά. Τι να κάνει, γιατί προχθές, πρόσεξε με τώρα, θα πάμε και στο μπάσκετ που έχω να πω τρεις κουβέντες. Ναι. Αυτό που είπες, δεν ξέρω εάν άκουσες το Σάββατο το Φάμελο, στο άλλο το ράδιο με την υπόθεση Ζουράρη, τον έβγαλαν και μετά από αυτόν έκανα παρέμβαση εγώ. Στα λεγόμενα του Φάμελο. Ναι. Που βοηθάει τον Άρη που λίγο πολύ δεν ξέρω αν έχει καμία σχέση με Άρη. Μας βγήκε ότι είναι και δίθεν Αριάνος, έκανε λέει, βοήθησε τον Άρη στο διακανονισμό προς τη ΔΕΗ. Ακούσατε. Δηλαδή πόσα χρωστάει ο Άρης, 50, 100 χιλιάδες. Στα 250 εκατομμύρια της ΑΕΚ και στα 50 λοιπόν εκατομμύρια του ΠΑΟΚ, στα 100 χιλιάδες δεν ξέρω ποιο είναι το ποσό του ΑΣ, αυτό τι είναι. Και μίλησε ότι θα εμείς, σου ακριβώς, Άρης και θα κύριε, σου πω ακριβώς τι είναι. Άφησε με ένα λεπτό να σου πω ακριβώς τι είναι αυτό. Ναι. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο όσο θυμάμαι τον εαυτό μου να δημοσιογραφεί, τονίζω κάθε φορά και πολλές φορές ακόμα και Αριανούς τους βρίσκω απέναντι. Γιατί είναι όταν ομάδες όπως η ΑΕΚ που ανέφερες ή ο Συμπολίτης ή άλλες ομάδες απολαμβάνουν και τους χαρίζονται 50 και 60 και 40 και 200 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Άρης, γιατί οι παράγοντες του τα προηγούμενα χρόνια ήταν έτσι όπως ήταν, για να μείνει ζωντανός έπρεπε να μπει στο 44 και να γλιτώσει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ακριβώς. Έρχεται λοιπόν η προπαγάνδα και ακριβώς ισοσκελίζει τα 40-42 για την ακρίβεια εκατομμύρια που χαρίστηκαν στους δίπλα ακριβώς με το 1,5 εκατομμύριο πήρε ο Άρης ή πέρσι, πρόπερσι μάλλον, το γεγονός ότι βγήκε ένας νόμος για να μπορεί η νέα ΠΑΕ Άρης να παίξει. Ναι. Ο κάθε Φάμελος λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, και ο Φάμελος είναι τώρα, δεν έχει κάνει ο συγκεκριμένος τα προηγούμενα χρόνια αυτά που έγιναν, άλλοι τα κάνανε, ακριβώς, όλοι αυτοί εκεί πατάνε. Σου πετάνε λοιπόν ένα ξεροκόμματο, επειδή είσαι πεινασμένος, και σου λένε, ναι, δες, εγώ σε βοήθησα ρε φίλε. Και την ίδια στιγμή, ναι, δίπλα, ναι, χτίζουν πολυκατοικία. Έτσι. Αυτό γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Έτσι και γι' αυτό λοιπόν να σου μετρελαίνομαι. Απ' την άλλη τώρα ήρθε ένα μήνυμα από έναν φίλο, ξέρεις τι λέει. Άρης είμαστε, αλλά να είμαστε και στο γήπεδο Άρης και να είναι γεμάτο το γήπεδο. Όχι να είμαστε γιατί, Άρης και να κόβουμε 1,000 εισιτήρια. Γιατί είναι γεμάτο λοιπόν η Πηλαία με 50 φιλάθλους. Όχι, για το ποδόσφαιρο λέει, για το ποδόσφαιρο. Και για το μπάσκετ. Είναι γεμάτη να μου λοιπόν, ας πούμε, στην ΑΕΚ και στο ποδόσφαιρο να μου και στο μπάσκετ. Περιμένουν να παίξουν κανένα ντέρμπι και εσύ παίζεις, ας πούμε, μα μετά αυτοί, στα μα αυτοί δεν τόσο χρειάζεται να αποδεικνύουν ότι έχουν κόσμο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτοί έχουν τους πολιτικούς. Έτσι λοιπόν ακριβώς. Έρχεσαι και μιλάς με έναν άνθρωπο 73 χρονών και θα αποδείξω εγώ ποιος είναι ο Άρης. Σοβαρά μιλάτε. Όχι βέβαια, ποιος είπε αυτό το πράγμα. Ναι, όχι. Γενικά μιλάω σε όλα αυτά. Απλά τα ο Άρης είναι σε μια διαρκή μάχη για να κερδίζει τα αυτονόητα και να λαμβάνει αυτά που πρέπει να λάβει ως ένας τεράστιος σύλλογος. Ενώ ακριβώς, οι υπόλοιποι έχουν, όμως, έχουν τους πολιτικούς, έχουν μας τους πρωθυπουργούς, έχουν αυτή την πρόσβαση και τα καταφέρουν. Λοιπόν. Και πλέον, πρόσεξε λίγο, πλέον δεν είναι όπως παλιά, έχουν τους ψήφους. Βλέπεις, ας πούμε, τι ωραίο θέμα λοιπόν ανοίξαμε. Επί της ουσίας. Ναι, γιατί. Συνέχισε. Ναι, αυτό σου λέω. Και πλέον δεν χρειάζονται και οι ψήφοι. Πλέον δεν χρειάζεται ο λαός του ΠΑΟΚ, ο λαός της ΑΕΚ, ο λαός του Άρη. Γιατί πλέον δεν αποφασίζει ο λαός του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή. Πλέον αποφασίζουν άλλοι για την Ελλάδα. Αυτό. Γι' αυτό όμως σηκώθηκε το πάνω καλύτερο σας φίλος ο Πρωθυπουργός. Αποφασίσει για μία και μοναδική φορά να πει ότι είναι πραγματικά λαός. Θα κάνουν κολοτούμπες, δεν θα βρίσκουν τρύπες να πάνε να κρυφτούν μέσα σε 48 ώρες. Ούτε καν θα χρειαστούν 48 ώρες. Αλλά έχει πολλά θέματα αυτός ο λαός. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να μείνω στη δύναμη του Άρη ως προς το θέμα Ζουράρη, που απέδειξε περίτρανα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, θα πω εγώ, που ήταν από τις λίγες φορές που υπήρξε ομαδική λοιπόν αντίδραση και έδειξε ποιος είναι ο Άρης. Λοιπόν, πάρα πολύ κουμπωμένοι όταν μιλάνε για Άρη. Ως προς το ποδόσφαιρο, γιατί κυριολεκτικά με καίει και δεν θέλω να σκεφτώ ότι υπάρχει έστω και υποψία αποτυχίας, θέλω να δω λοιπόν με την ομάδα τρεξίματα. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα μπήναμε μέσα, θέλω να δω τον Άρη των πρώτων αγωνιστικών
με φρεσκάδα, με πάθος, να πνίγει τον αντίπαλο, παιχνίδι πρωτοβουλίας εγώ και μόνο εγώ και κανένας άλλος. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στο μπάσκετ. Πες για το μπάσκετ. Ο Αρβανίδης έχει λοιπόν υποχρέωση ιερή, γιατί νομίζω ότι αυτός έδωσε την ομάδα στο Λάσκαρ, έτσι. Καλά, αυτός, γιατί δεν υπήρχε κανένας που θα έλεγε όχι. Όταν ο άλλος παρουσιάζει εγγυητικές με 50 εκατομμύρια και 60, τι θα έλεγες. Λοιπόν, στη διαδικασία τι έγινε, γιατί στην πρόσφατη συνέντευξη, στο είπα νομίζω ότι μέχρι το 2014 αυτόν τον άνθρωπο δεν τον ήξερε ούτε η μάνα του. Σωστά. Δεν τα είπα εγώ, τα είπε ο ίδιος. Δεν θα ανακατέψω παλιά, να με τελείωσε. Εν πάση περιπτώσει, πήρε να με την ομάδα. Την πήρε λοιπόν από τη γέννηση, χωρίς να δώσει ούτε τρίβια δεκάρα, με την προϋπόθεση να αναλάβει τα χρέη, εντάξει. Έβαλε 900.000 ευρώ που πήγαν στα χρέη της ομάδας, ναι. Λοιπόν, τα χρέη δεν θέλησαν ένα με τίποτα. Είναι πρώτη φορά, περάσανε πολύ λοιπόν από τον Άρη που έκανα ζημία, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω χαρακτηρισμούς, να μην τους δώσω δικαίωμα να πούνε κάτι, αλλά κανένας δεν ενέπλεξε την ομάδα σε προσωπικά του θέματα. Με ποιο δικαίωμα, ρε φίλε. Με ποιο δικαίωμα εσύ έμπλεξε στον Άρη, στην προσωπική σου, στην Α, στη Β, λοιπόν, ας μην περίπτωση. Γιατί το έκανες αυτό. Και ενώ ήξερες, ας πούμε, τι πρόκειται να γίνει, το είχα πει να μην και πολύ καιρό πριν, δώσε τις μετοχές σου, ρε φίλε, έστω και εικονικά, κάνε στην άκρη, τελείωσε το πρόβλημά σου. Δεν σε έχει διώξει κανένας από τον Άρη. Και αν έχεις τα κότσια, συνέχισε. Εσύ όμως με ποιο δικαίωμα, διότι χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί τον Άρη. Δηλαδή, διαλύσαμε το ποδόσφαιρο, είχε μείνει ένα μπάσκετ. Πάμε να διαλύσουμε λίγο μπάσκετ. Πέρασε από κανέναν ιδέα στο πίσω μέρος, ας πούμε, του μυαλού, ότι μπορεί να είναι και πεντοφαλαγίδης αυτός ο άνθρωπος. Τι να είναι? Ε? Τι να είναι? Πεντοφαλαγίδης. Ξέρεις τι σημαίνει πέμπτη φάλαγγα? Ξέρω τι σημαίνει. Ιστορικά ξέρω, αλλά... Στην κατοχή, ναι. Έμπαιναν μέσα, λοιπόν... Και έτρεχες ανάμεσα. Και έτρεχες ανάμεσα, ναι. Στο κράτος, μπράβο, να με το ίδιο, και πέθανε να με, λοιπόν, ας πούμε, ναι. Το double, ας πούμε, πράξορα που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Ναι, και αλλά, με σένα καλά, ναι, να μην αλλά και εδώ, εδώ υπάρχει το εξής, ότι τα χρέη δεν βαραίνουν μόνο το σύλλογο, βαραίνουν και τον ίδιο προσωπικά. Εκεί δεν ξαναδείς τώρα, όταν ένας άνθρωπος φτάνει να είμαι σε ένα τέτοιο να με σημείο, και τι έγινε δηλαδή. Εδώ ο άλλος, ας πούμε, τον έχει κάνει ασφαλιστικά μέρα για... Καλά, ο άλλος δεν είναι σίγουρο ότι δεν είναι σίγουρο θα το κερδίσει αυτό το δικαστήριο ο άλλος, γιατί με βάση και την απόφαση της ανακρίτριας, για να τους αφήσει ελεύθερους με μοναδικό περιοριστικό όρο την καταβολή της εγγύησης, σημαίνει ότι έχει αποδεχτεί τουλάχιστον ένα μέρος των αιτιάσεών του. Όχι το σύνολο, αλλά ένα μέρος. Διαφορετικά, θα δούμε, δικαστήριο είναι. Δεν είμαστε δικαστές και ούτε έχουμε να με καμία υποχρέωση να δούμε τι είδες, ας πούμε, προβλήματα έχει αυτός ο άνθρωπος με τον άλλο. Εδώ μιλάμε ότι έμπλεξε την ομάδα σε ένα προσωπικό πρόβλημα. Αυτό είναι το βασικό, αυτό είναι το βασικό. Ναι, σε ένα προσωπικό λοιπόν. Τώρα αυτός, ας πούμε, τι έχει κάνει με τον άλλο, τι δουλειές έχουν και τι συναλλαγές έχουν, λοιπόν, ας πούμε, και τα λοιπά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Αν νοιάζεται για τον Άρη, θα πρέπει, αν όχι, να παραχωρήσει τις μετοχές, να δώσει ένα χαρτί, κάτι, το management. Τέτοια περίπτωση, και μην βάζετε υποθετικά εάν και αν, διότι 1,5 χρόνο είναι αυτή λοιπόν η ιστορία. Είναι για τώρα, λέω. Από εδώ και πέρα, πρόσεξε με, και με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αλλά πλέον να επέμβει, φίλε, να μην η κυβέρνηση. Για ποιο λόγο δηλαδή καθαρίσανε τον Πατατούδη από τον ΠΑΟΚ, ο Ιωαννίδης άνοιγε τις τράπεζες βράδυ και δεν βρίσκεται λύση για το θέμα Λάσκαρη. Τη στιγμή που πληρώνει το δημόσιο, δεν μπορεί να παρέμβει. Ναι, αλλά εδώ όμως θα σου μετατραφεί την ομάδα. Είναι ανώνυμη εταιρεία, θα σου πει ο άλλος, δεν μπορείς να παρέμβεις, είναι ανώνυμη εταιρεία μου. Και όταν ήταν ο Πατατούδης... Ήταν φίλος του ο υπουργός. Αυτό μιλάμε και λέμε. Εμείς δεν έχουμε.
Λοιπόν, δεν έχεις, μα εδώ βγαίνουν ένα με τόση. Έχεις, ας πούμε, λοιπόν, ας πούμε, τον Ιωαννίδη. Βγαίνουν τόση και δηλώνουν ότι εγώ να με κοιτώ. Βγήκε προσπάς μια άλλη. Για ξεροκόμματο. Για ξεροκόμματο. Για ξεροκόμματο. Και τώρα και το άλλο. Για ξεροκόμματο. Δηλαδή, παρακολουθούν όλοι, έτσι να το πω, άφωνοι. Να χρησιμοποιήσω και μια λίγο πιο βαριά. Παύλο, για να στο κλείσω κιόλας. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση που έχει στη δεδομένη χρονική στιγμή και σε σχέση με τον Καρυπίδη. Βλέπετε, βγαίνει και λέει ο Νεφελούδης κατά καιρούς. Και σε σχέση με τον Λάσκαρη, δεν έχουν την αντιμετώπιση που λαμβάνουν άλλοι. Αυτό δεν σημαίνει ότι τον Άρη πάτε να διαλύσετε, ρε, σοβαρά. Δηλαδή είναι θέμα, εάν είμαι φίλος, εδώ έχω 1,5 εκατομμύριο να είμαι κόσμος, είναι όλοι να είμαι παιχνίδι. Εσύ Παύλο, εδώ άλλαξε, λοιπόν, άλλαξε παράνομα η ΕΠΟ των ΚΑΠ και κράτησε τον Άρη στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και ένας βουλευτής της Θεσσαλονίκης δεν έκανε κιχ. Και εσύ περιμένεις να κάνει τώρα γι' αυτό. Αυτό ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει πίεση. Γιατί εάν θυμηθώ να με την περίπτωση Καρακιτσοσερπάνιδων, τη θυμάστε έτσι. Εκεί από τον κόσμο ήταν η πίεση. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Είδατε τι έγινε λοιπόν. Ο κόσμος μας πού είναι λοιπόν στο θέμα του μπάσκετ. Δεν βλέπετε? Και ας το βάλουμε στο νου τους αυτό που είπα, υποθετικά. Δεν ξέρω αν είναι τελείως υποθετικό. Μήπως είναι και η περίπτωση αυτή, πέρα του ότι χρησιμοποιείται ο Άρης, μήπως είναι να μου λοιπόν και ότι ένα μπάσκετ ας πούμε τους έμεινε, ας το διαλύσουμε γι' αυτό. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, συζητησούλα κάναμε σήμερα, δεν μαλώσαμε με τον Παύλο και είναι θεματάκια τα οποία απασχολούν, παιδιά. Και πολλούς από εσάς. Και όταν μιλάμε με τον Παύλο με ηρεμία, βλέπετε ότι όντως έχουμε και θεματάκια προς ανάπτυξη και για προβληματισμό και για σκέψη. Θα πάμε στο διάλειμμα αμέσως τώρα και θα επιστρέψουμε για να μπούμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Τελική ευθεία της εκπομπής. Έχουτε. Ένα τεταρτάκι ακόμα για να επικοινωνήσουμε. 23-12-7-3-8 είναι στην διάθεσή σας. Να μας πείτε τις προβλέψεις σας και για το αγωνιστικό κομμάτι, το αγωνιστικό σκέλος σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. 2 εντός έδρας παιχνίδια και αύριο Άρης. Και βεβαίως, ειδικά στο μπάσκετ, σχολιάζουμε και πολλά άλλα εξωαγωνιστικά κομμάτια. Επιβεβαιώθηκε ακόμη μια απουσία του Αθηναίου πριν από λίγο από το δελτίο τύπου της ΚΑΕ μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας. Είχε ένα θέμα να το στη μέση, σημειώσουμε για να ξέρει ο κόσμος ότι δεν θα δει ούτε αύριο. Κάποιος μου είπε Γιάννη Αθηναίου ότι έχει αυτό που είχε ο Διαμαντόπουλος. Έτσι μου είπε κάποιος. Τι, δηλαδή. Αυτό το ίδιο πράγμα εκεί πίσω. Ναι. Είναι ύπουλος τραυματισμός στη μέση. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει ένα διάστημα να μένει έξω. Γενικότερα, όποιοι έχουν προβλήματα στη μέση, είναι βέβαιο ότι μία-δύο φορές στη σεζόν θα το βγάλουν. Τώρα το βγάζει ο Αθηναίου. Και γι' αυτό απουσιάζει από τα τελευταία παιχνίδια της ομάδας. Θα λείπει και ο Βασιλόπουλος αύριο. Όπως καταλαβαίνετε, κάνει πιο δύσκολα τα πράγματα. Βέβαια, υπάρχουν τα καινούργια πρόσωπα τα οποία δείχνουν ότι αυτά τα λεπτά που θα συμμετοχής που θα πάρουν από τον Παναγιώτη του Γιαννάκη μπορούν να βοηθήσουν, και ο Προύιτ και ο Ντουβιέ και ο Μάρας, και η αλήθεια είναι ότι θα τους χρειαστεί και αύριο η ομάδα, γιατί ο Κολοσσός είναι μια επικίνδυνη ομάδα που μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα για τον μπάσκετ. Μιλάμε στο ποδόσφαιρο, τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα, εκεί εξαρτάται αποκλειστικά από τον Άρη, νομίζω. Με ποια διάθεση θα βγει στον αγωνιστικό χώρο αύριο, αν θα δώσει δικαιώματα ή όχι, αν θα έχει νεκρά διαστήματα ή όχι, αν θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα από το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, λίγο πολύ περιμένεις, ξέρεις πάνω κάτω τι θα δεις στο παιχνίδι με την Καραϊσκάκης. Τώρα, ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει το μάτς από το πρώτο ημίχρονο ο Άρης αύριο στο Βικελίδης. Αν μην μπει στη διαδικασία δηλαδή να αγχωθεί, να νευριάσει, να ταλαιπωρήσει και τον κόσμο που θα πάει στο γήπεδο, θα μπορέσει να τους ευχαριστήσει στο μέτρο του δυνατού και να πάρει και μία νίκη και να το ευχαριστηθούν μετά. Αν τους δώσει και ο προπονητής κανένα διήμερο ρεπό μετά, γιατί έχει κενό η ομάδα, είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο και να είμαστε μια χαρά το Σάββατο το απόγευμα, αύριο το απόγευμα. Να ξεκούραστε δηλαδή. Βέβαια. Εγώ νομίζω ότι άμα κερδίσει ο Άρης αύριο, θα πάρουν ένα 48ωρο μεγαλοπρεπέστατο ρεπουδάκι οι ποδοσφαιριστές. Να πάνε και στα μπουζούκια αν θέλουν. Και να χαλαρώσουν λίγο, γιατί δεν υπάρχει αγωνιστική το επόμενο Σαββατοκύριακο για αυτούς. Και να σου πω κάτι, αυτό το μάτσο με τον Καραϊσκάκη τώρα είναι μια ευκαιρία.
Είναι μια ομάδα η οποία, εντάξει, είναι μια ομάδα πρέπει να την προσέξει. Είναι επικίνδυνη η ομάδα. Ομάδες. Δεν μπορεί να, να υποτιμήσει καμία ομάδα. Όταν, άμα θα υποτιμήσει, θα έχει πρόβλημα ξεκάθαρα. Δεν είδε εδώ τι έγινε με τον Κισαμικό. Ζαλιστήκαμε και τα χρειαστήκαμε για ένα ημίωρο στο δεύτερο ημίχρονο. Άλλο μάτσο. Παίζαμε άμυνα για ένα 30 λεπτό. Άλλο μάτσο όμως. Άλλο μάτσο, ναι. Δεν θέλουμε να δούμε τέτοια μάτσο όμως, να βλέπουμε τέτοια μάτσο. Θέλουμε να βλέπουμε τον ένα καθαρίζει το μάτσο το πρώτο ημίχρονο. Αυτό θέλουμε. Με τέτοιους αντιπάλους. Με όλο το σεβασμό, επαναλαμβάνουμε και για τον Καρασκάκη και για όλες τις ομάδες στην κατηγορία. Αλλά δεν φτάνει να λες μόνο ότι είσαι ο Άρης. Πρέπει να το αποδεικνύεις κιόλας. Παντού. Δεν έχεις δώσει σε γενικές γραμμές δικαιώματα φέτος. Είσαι σοβαρός. Είναι μια σοβαρή ομάδα. Μια τίμια ομάδα, όπως τη χαρακτηρίζω εγώ. Εντάξει, έχει τα κενά της, έχει τα προβληματάκια της σε κάποιες θέσεις. Τα έχουμε πει, τα έχουμε σημειώσει. Αλλά για τα δεδομένα αυτής της κατηγορίας, έχει την ποιότητα για να τα καθαρίζει αυτά τα παιχνίδια τώρα. Για να μην τρελαθούμε κιόλας. Έτσι όμως το λες. Και για το φίλο που ρωτάει για το Σόουζα, παιδιά, οι δύο πλευρές είναι εδώ και αρκετό καιρό. Για να μην πω από το περασμένο καλοκαίρι σε διαδικασία συζήτησης. Ο Σόουζα έχει θέσει απόλυτη προτεραιότητα στον Άρη. Θέλει να μείνει στην ομάδα, το απέδειξε παραμένοντας και το καλοκαίρι. Καταλαβαίνει πόσο μεγάλο είναι το κλαμπ και πόσο διαφορετικές θα είναι οι συνθήκες και τα πράγματα και για το συμβόλαιό του, όχι μόνο γενικότερα, υπερηραίως ατμόσφαιρα. Στη Super League θέλει να το ζήσει. Εμένα τουλάχιστον μου το έχει εκμυστρευτεί και στη συνέντευξη που κάναμε για την εφημερίδα την Άρηση σε κάποια στιγμή. Το θέλει πολύ και φαίνεται όταν σου μιλάει για αυτό πόσο πολύ το θέλει. Καταλαβαίνεις ότι δεν σε κοροϊδεύει, δηλαδή ότι δεν είναι λόγια απλά για να ικανοποιήσει το λαϊκό αίσθημα. Μένει απλά να συμφωνήσουν πάνω κάτω οι δύο πλευρές σε ένα συμβόλαιο το οποίο θα ικανοποιεί τα θέλω του ποδοσφαιριστή, αλλά και τα χρήματα που μπορεί να δώσει ο Άρης για ένα τριετές συμβόλαιο στον Πορτογάλο. Εγώ πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν και θα υπογράψει και θα μείνει στην ομάδα ο Σόουζα. Μακάρι. Το ότι δέχεται κρούσεις, το ότι έχει πίεση από άλλες ομάδες, ναι, έχει. Έχει. Και αυτό δείχνει ότι είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής, αν μη τι άλλο. Αλλά όχι, παρότι τον γουστάρουμε πάρα πολύ, το ξέρω ότι και εσύ να σου αρέσει, Χρήστα, και στον κόσμο αρέσει πάρα πολύ ο συγκεκριμένος, όχι συμπροσωπολατρία και όχι, δηλαδή άμα ζητήσεις 250.000 να τα δώσουμε, δηλαδή δεν κατάλαβα. Ούτε 200. Ναι, τρελαθούμε τώρα. Όσο και αν είναι καλός ποδοσφαιριστής, εγώ θα το ξαναπώ και θα πάμε στον επόμενο φίλο. Ειδικά όταν ανεβείς κατηγορία και ανέβεις επίπεδο, παίκτες παιδιά υπάρχουν με το τσουβάλι. Εννοείται. Αρκεί να έχεις καλό σκάουτινγκ, καλούς ανθρώπους που θα σου προτείνουν παίκτες που πραγματικά αξίζουν και ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Παίκτες, από όπου θες και όσους θες. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Έλα, Άλεξ. Καλησπέρα. Ήθελα κάτι να προσθέσω ακόμα. Είδα τον αγώνα του Όφη με τη Δράμα. Ναι. Λοιπόν, στο πρώτο δεκάλεπτο περίπου βγάζει κίτρινη κάρτα στον Παπαστεριανό, ναι, και τον βρίζει επί ένα δίλεπτο. Ο Παπαστεριανός μιλάει συνέχεια να μου, λοιπόν, επί ένα δίλεπτο, ναι, δεν τολμάει το κοράκι να βγάλει δεύτερη κίτρινη κάρτα, και από το σημείο εκείνο μέχρι τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, άσχετα με το τι απόδοση είχαν οι δύο ομάδες, έπαιξε 100-0 υπέρ του Όφη. Ας το έχουν αυτό όλοι υπόψη τους. Ας το έχουν όλοι αυτό υπόψη δεν τους. Το πρόσεξα να σου πει. Λοιπόν, αυτό ήθελα μόνο να πω. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Εγώ δεν το πρόσεξα να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, να σου πω, παιδιά. Το μάτι το βλέπαμε. Σωστό και αυτό. Εδώ. Οι ποδοσφαιριστές, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, τον Πινελίκ του το ρίχνουν και στους διαιτητές. Μην νομίζετε ότι. Μέσα στο. Όλοι οι ποδοσφαιριστές τώρα ρίχνουν. Τώρα μην τρελαθούμε. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική τώρα. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής στον κόσμο. Δεν θα ρίξει τον Πινελίκ στο διαιτητή και στο βοηθό και στον τέταρτο και όποιον βρει μπροστά του εκείνη την ώρα. Εντάξει. Πέφτουν πινελίκια γενικότερα. Ποδόσφαιρο, παιδιά, είναι άθλημα για άντρας πραγματικά. Τώρα δεν είναι ούτε εκκλησία, ούτε. Ναι. Αυτό που σίγουρα είδαμε όλοι είναι το πέναλτι που την έδωσε στον Άρη. Ναι. Ναι, πρώτη φορά είναι. Πεντακάθαρο πέναλτι. Η μπάλα πάει στον επιθετικό που είναι σε προφανή. Εγώ έχω και μία έτσι περιέργεια να δω αυτή η ρέντα του Όφη μέχρι πότε θα συνεχιστεί. Έχω έτσι μία περιέργεια να σου πω την αλήθεια, δεν το κρύβω.
Ό,τι κάνουν, ρε παιδιά, τους πιάνει τώρα αυτή τη στιγμή. 0-0. Γεννάνε και τα κοκόρια τους που λέμε αυτό το διάστημα στην Κρήτη. Ο Μάνος, αυτός ο Μάνος έχει ντυθεί Ιμπραήμοβιτς στις τελευταίες αγωνιστικές και τα βάζει από που να είναι. Θα δούμε. Όπως είπες και εσύ, έχουν ένα περιορισμένο αριθμό στο ρόστερ τους παικτών. Θα πάρω και τον Ντίνα τώρα. Πέρασε και δεν ακούμπησα. Μιλάμε τώρα τα τελευταία χρόνια, είναι όχι απλά σε φθήνουσα πορεία, έχει κατακριμνιστεί η καριέρα του. Παίκτης ο οποίος πήγε στον Παναθηναϊκό, φίλε, και λέει να πάει εθνική, αυτά δεν έκανε τίποτα. Τίποτα πολύ. Ναι, όντως. Όντως. Και εγώ τον είχα έτσι. Είχα σχηματίσει καλή άποψη για το συγκεκριμένο. Αλλά δεν. Δεν μπόρεσε και στον Παναθηναϊκό και μετά άρχισε η Κατιούσα. Εδώ δεν έπαιξε στα Τρίκαλα. Τα οποία αποδέσμευσαν και τον Μίλιεβιτς. Άλλη μια μετριότητα, έναν χαφ. Βέβαια παίκτησαν παίκτες στην χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Είναι και για αυτούς πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό μάτς αυτό με τον Πανσεραϊκό. Εάν περάσουν και από εκεί και κάνουν έκτη συνεχόμενη νίκη, θα επιβεβαιώσουν ότι είναι αποφασισμένοι να το πάνε μέχρι τέλος και να πουλήσουν ακριβά το μάρι τους. Κυρίως για τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος, φυσικά. Η Παναχαϊκή παίρνει το τρίποντο αυτή την αγωνιστική δίχως αγώνα, καθώς έχει το μάτς με τον Χαρναϊκό. Τα Τρίκαλα θα φανεί αν μπορούν ή όχι. Καταρχήν το κατά πώς θα αντέξει η Παναχαϊκή και Όφη, αλλά θα φανεί στα μάτς εκεί στο ξεκίνημα του δεύτερου γύρου. Θα έρθει στο Βικελίδης, θα φιλοξενήσει τη Δράμα, θα πάει στην Κρήτη. Είναι το πρόγραμμα αυτό που είχε και στο ξεκίνημα και. Ήταν υπεύθυνο για το ότι ήταν στην πρώτη τελευταία θέση τις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Αν πάλι εκεί κάνουν τα ίδια, εντάξει. Και εκεί θεωρώ και εγώ ότι θα ξεκαθαρίσει για τον Άρη, δηλαδή αν καλώς εγώ των πραγμάτων. Δηλαδή στις πρώτες 5 αγωνιστικές του δεύτερου γύρου, πιστεύω ότι ο Άρης είναι σε θέση, αν κάνει αυτό το οποίο πρέπει, να έχει ξεφύγει αρκετά από την τρίτη θέση, ώστε να μην ανησυχεί για την εξέλιξη και απλά. Ακόμα και αν κάνει κάποιες προγραμματισμένες και κάποιες γκέλες, ας πούμε, να είναι. Γκέλα προγραμματισμένη δεν υπάρχει. Γι' αυτό το άλλαξα. Δηλαδή, άμα να προγραμματίσουμε και τις γκέλες, αν το ανακαλύψουμε και αυτό στον Άρη, θα είναι παγκόσμια πατέντα. Να προγραμματίσουμε τις γκέλες μας. Σωστό και αυτό. Εννοούσα κάποιες που δεν θα τον επηρεάσουν. Προγραμματισμένη γκέλα όντως δεν υπάρχει. Εκτός αν υπάρχει και προγραμματισμένη. Άμα το ξέρουμε, για να ενημερώστε μας να ξέρουμε αν είναι προγραμματισμένη. Να μην δούμε εκείνη την μέρα. Να μην χαλιόμαστε, τζάμπα. Άμα την έχετε προγραμματίσει την κέλα, να ξέρουμε. Έτσι. Μακάρι η ομάδα να κάνει αυτό το οποίο πρέπει. Καλή επιτυχία και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ αύριο. Νομίζω ότι μια νίκη του ποδοσφαίρου άνετη θα φέρει και περισσότερο κόσμο και στο μπάσκετ. Ναι, γιατί αλλάζει η διάθεση. Αλλάζει η διάθεση, κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα είναι. Η ψυχολογία, ξέρετε, είναι της μάζας που λέμε. Αν φύγεις, και αν φύγεις και μάλιστα και ικανοποιημένος από αυτό που θα έχεις δει πέρα από την νίκη στο Βικελίδης, λες τώρα άντε να πάω και στο μπάσκετ. Είμαι φτιαγμένος τώρα από το ποδόσφαιρο, ας πάω και στο μπάσκετ. Να φωνάξω λίγο Αριζόνα. Ναι, ακριβώς. Την Κυριακή είναι και μια δύσκολη μέρα για τη Θεσσαλονίκη λόγω του συλλαλητηρίου. Εννοώ δύσκολη γιατί θα υπάρχει κλειστή δρόμη, τα κίνηση κτλ. Ξεσηκώμος γενικότερα. Για καλό σκοπό. Για καλό σκοπό όμως είναι. Οπότε όσοι θα βρεθείτε, θα φωνάξετε για τη Μακεδονία και τίποτα περισσότερο. Δεν υπάρχουν εκεί ούτε ομάδες, ούτε χρώματα, ούτε κόμματα, ούτε τίποτα. Την Κυριακή θα δει ο Χρήστος στο Survivor 9 η ώρα. Θα είναι καθυλωμένος για να δει το Survivor που κάνει πρεμιέρα. Έχει κάτι ωραίες παρουσίες, θα το δω. Ναι. Ο γιος μου πάντως ήδη το περιμένει ο μικρός, να ξέρεις. Survivor. Ωραία. Θα το δούμε, φίλε. Το δούμε και αυτό. Γιατί δεν το δούμε. Που δεν παίζει ο Άρης, το δούμε. Λοιπόν. Κυριακή δεν παίζει, Δεν έχουμε τίποτα Άρη. Όχι. Πολύ ωραία. Καφές, φαγητό, ξεκούραση την Κυριακή. Και τη Δευτέρα εδώ, λίγο μετά τις 5 πάλι, για ενημέρωση. Ο Γιώργος Ματζούκης είναι ήδη εδώ και θα αναλάβει με την ώρα για μπλε για την επόμενη ώρα εδώ στο Λίμπερο. Ο Λίμπερο του Σαββατοκύριακου θα έχει φυσικά μεταδόσει από που είναι, θα αγωνίζονται όλες οι ομάδες της πόλης. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι για να είστε απόλυτα ενημερωμένοι. Ευχαριστούμε πολύ και τον Βασίλη Καβαδία που ήταν την δεύτερη ώρα μαζί μας και όλους εσάς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.